Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι στη μητέρα 41 ετών που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της. Όλα έγιναν στο ουζερί που διατηρούσε η γυναίκα στην Τούμπα. Τραγική φιγούρα η 20χρονη κόρη της άτυχης Βίκης που είδε μπροστά στα μάτια της τη μητέρα της να ξεψυχά. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ θα παραμείνουμε. Επέστρεψε στο σπίτι του έπειτα από 2 μήνες ο επιχειρηματίας που είχε απαχθεί στις 29 Δεκεμβρίου στον Τράφη Αττικής. Πάμε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής να βρούμε τον Κυριάκο Μαντούβαλο που έχει όλες τις πληροφορίες. Κυριάκο, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Και πριν λίγη ώρα έφυγε από εδώ ο 40χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος 66 ημέρες μετά την απαγωγή του. Ήταν τότε 29 Δεκεμβρίου το βράδυ, όταν απήχθη γυρνώντας στο σπίτι του στον Τράφη από ταβέρνα που βρισκόταν. Οι απαγωγείς πήραν εν τέλει μετά από παζάρια όλων αυτών των 66 ημερών 800.000 ευρώ και πλέον ο Γιώργος Κυπαρίσης, ο 40χρονος επιχειρηματίας, βρίσκεται με την οικογένειά του και προσπαθεί να βοηθήσει τις αρχές για να φτάσουν στα ίχνη των ανθρώπων που τον απήγαγαν. Έχει δώσει ήδη κάποια στοιχεία, θα συνεχιστούν και οι καταθέσεις του αλλά και οι έρευνες ώστε να φτάσουν στην άκρη αυτού του νήματος. Τώρα Γιώργο, στην υπόθεση που είδαμε και στο βίντεο που ετοίμασε η Βάσο Μπούρα αμέσως πριν. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία οι αστυνομικές αρχές έχουν προσδιορίσει. Το ένα είναι ότι έχουν καταθέσει ήδη ο βιολογικός πατέρας του 10χρονου Μιχάλη. Είναι το παιδάκι που έζησε όλη αυτή τη φρικιαστική σκηνή μπαίνοντας στο σπίτι και βλέποντας όλη του την υπόλοιπη οικογένεια νεκρή. Όπως επίσης έχει εξεταστεί και η μητέρα του ανθρώπου που ανέφερε η Βάσο στο ρεπορτάζ πριν ότι είναι ο βασικός ύποπτος. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε αυτός ο άνθρωπος διαφεύγει της σύλληψης. Τα δύο κινητά που είχε στη διάθεσή του τα έχει αφήσει στο σπίτι του κλειστά, εκεί δηλαδή που μπήκαν και έκαναν έρευνες και βρήκανε και κάποια όπλα, βρήκαν και τα κινητά του, όπως επίσης δεν έχει φύγει με το γιο ταχύ επιβατικό του αυτοκίνητο από εκεί που έμενε, αλλά έχει φύγει με ένα αγροτικό που είχε. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να βρίσκεται σε οποιοδήποτε σημείο, είτε στην Πελοπόννησο, είτε στην Ηλία, είτε να έχει φύγει και από εκεί και να βρίσκεται στην Αθήνα ή κάπου αλλού. Επίσης, ο βιολογικός πατέρας του 10χρονου Μιχάλη, αφού του κατέθεσε, έχει πάρει το παιδί μαζί του και είναι εδώ στην Αθήνα. Το παιδί παρακολουθείται από ψυχολόγους. Σήμερα έκανε μάλιστα και 2 αναρτήσεις στα social media πάρα πολύ συγκινητικές, απευθυνόμενες στη μάνα του αλλά και στην υπόλοιπη οικογένεια την οποία έχασε. Και πλέον οι αστυνομικές αρχές έχουν ρίξει όλο το βάρος για να ξεδιαλύνουν το πώς έφτασαν στο θάνατο αυτοί οι 4 άνθρωποι. Ποιος τους οδήγησε? Τα 2 παιδιά από πνιγμό, οι 2 γονείς είχαν πυροβοληθεί και οι 2 στο κεφάλι. Υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες. Μία από αυτές επίσης η οποία δυσκολεύει τις αρχές είναι ότι στο σπίτι που έγινε το κακό, που έγινε το φωνικό, δεν υπήρχε ρεύμα, είχε κοπεί το ρεύμα. Κάποιοι λένε ότι ήτανε, το είχε προκαλέσει ο βασικός ύποπτος της υπόθεσης. Μάλιστα. Ή κάποιοι άλλοι λένε ότι το κόψε για να κάνει την επίθεση. Πάντως αυτό δυσκόλεψε τις αρχές. Αναμένουμε τις εξελίξεις, Γιώργο, και τις παρακολουθούμε. Για να δούμε, μακάρι. Κυριάκο Μαντούβαλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό βράδυ.